αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Να σας πω και πάρα πολύ έτσι, γιατί είναι φρέσκο το... Ναι, ναι. 6 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσω το βιβλίο μου στη Θεσσαλονίκη. Σοβαρά? Πού? Ναι, ναι. 6 Δεκεμβρίου. Α, 6 Δεκεμβρίου, ε. Νομίζω είναι Τετάρτη. Πάρε, στείλε κανένα αυτό να το προμοτάρουμε, γύρω. Είναι στείλε, τόσο φρέσκο που μόλις τώρα το... Στείλε στο Instagram να το προμοτάρουμε. Τι γίνεται? Θα κάνουμε, θα κάνουμε επαφή, εντάξει. Ωραία. Θα κάνουμε, ναι, ναι. Το κρατάμε. Και αστερίσκο. Κύριο, το λέμε τώρα live, δεν έχει τύχει να μιλήσουμε ποτέ. Εγώ τώρα πρώτη φορά έτσι τύχει να μιλάμε, μόνο από ρεπορτάζ που θα σε έχω δει. Να μας κάνεις και μια προσφορά, 2-3 βιβλία, να μπορέσουμε να τα δώσουμε στην εκπομπή είτε εδώ είτε στο ραδιόφωνο. Γιατί νομίζω ότι έχουμε να μάθουμε πολλά, διάβαζοντας το My Way. Ναι, θα έρθεις και σε εμάς. Γιατί είστε, είναι σεβαστή η προσωπικότητα του κύρου και του Αντώνη, του μπαμπά του, ποιος ήταν κολλητός με τον πατέρα μου και πεθάναν και από την ίδια ασθένεια οι φουκαράδες. Τέλος πάντων, η Θεσσαλονίκη το συμπαθεί το Φασάρα, δεν ξέρω κάτω τι γίνεται, αλλά θα με ενημερώσεις να νομίζω... μιλήσουμε πρώτα. Έχουμε θα σας πω εσείς, θα γίνει αυτή η κίνηση, ούτως ή άλλως προς όλους το ίδιο, με ξέρετε πώς είμαι για όλο τον κόσμο. Ωραία, ωραία. Δεν ξεχωρίζω ανθρώπους. Για μένα είναι. Ναι. Όλοι είναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι μια που αναφερθήκα στον πατέρα μου, ο πατέρας μου αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο. Παλιός παίκτης ποδοσφαιριστής, το Μέγα Αλέξανδρο στα Καμινίκια. Όχι, στο Θερμαϊκό. Το Θερμαϊκό στους σιδηροδρομικούς. Ήταν τότε πρωτοειδρύθηκε η Α-Εθνική. Έχει διευθύνει τελικό κυπέλλο Ελλάδας δύο σερί χρονιές. Το 82 το Παναθηναϊκός Λάρισα και το 83 τον πρώτο τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί του κάναμε κριτική. Ο πατέρας του. Εκεί του κάναμε κριτική. Υπάρχουν και αυτές τις φωτογραφίες. Ναι. Θέλω να πω ότι στο βιβλίο περιγράφω το πώς ξεκίνησα. Περιγράφω τα δύσκολα χρόνια. Σε επηρέασε οπωσδήποτε ο Αντώνης για τη διευθυνσία. Δηλαδή, δεν ξέρουμε καταρχήν αν ξεκίνησες να αθλείσαι σε κάποιο άθλημα και πήγες μετά στη διαιτησία, πήγες κατευθείαν. Αυτό... Ξεκίνησα πιο πολλά άθληματα. Εγώ στην αρχή ξεκίνησα ως κολυμβητής στον Ηρακλή. Φαίνεται γιατί έχεις πλατάρες. Ήμουνα στη Πεταλούδα και στο Ελεύθερο. Στον Ηρακλή, εδώ στο Εθνικό, έτσι, στο Εθνικό, εδώ το ναι, δικό μας. Στο Πανόφιο τότε που κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Περιγράφω μάλιστα και πώς ήταν τα δύσκολα τότε που... Τώρα τα παιδιά για να κάνουν μια απόσταση 2 χιλιόμετρα με τα πόδια ψιλοκουράζονται να φύγουν, αλλά εγώ την έκανα κάθε μέρα. Πού έμενε? Με τα μάτια του χλωρίου και όλα αυτά. Έπαιζα λοιπόν, έκανα στο Κολύμπι. Μετά ήταν στα Σπάργανα το Πόλο. Έπαιξα πολύ λίγο μόνο και μόνο για να συμπληρώσει η ομάδα ο Ηρακλής, αλλά τότε είχε μια μεγάλη φυσιογνωμία, τον Νίκο τον Βενετόπουλο, ο οποίος είναι και ξάδερφός μου. Ο Νίκος τον Βενετόπουλο. Από τον Ηρακλή στον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι. Άρα εσύ δεν ξεκίνησες για διαιτητής, ξεκίνησες αθλητισμό, έτσι. 8 χρονών ήμουνα κολυμβητής. Από υγρό στίβολο, λοιπόν, από εκεί πλατάρες, δεν βλέπεις ρε Ραδούμπλε. Έπαιξα και στο μπάσκετ, αλλά έπαιξα και ποδόσφαιρο, στην Ολυμπιάδα Χαριλάου. Α, στην Ολυμπιάδα ήσουνα, ναι. Το Μπούλι. Εντάξει, τα πέρασα όλα, γιατί και στη Μικτή, στο Λύκειο, η πρώτη Λυκείου τότε, το πρώτο Λύκειο, το πρώτο γυμνάσιο, ήταν φημισμένο για τα αθλητικά παιδιά που έβγαζε. Στο Χαριλάου ήσουνα, στο Χαριλάου ήσουνα. Πρώτο τώρα που είναι στην ηλεκτρική εταιρεία. Είμαστε στα παλιά πάνω, έγινε ο σεισμός, έπεσε το κτίριο και μεταφερθήκαμε στα πρώτα. Το 78. Και μετά έρχεται στο 44, πιο πάνω στον Ευκλήδη. Αλλά, άκαμε το ποδόσφαιρο και 18 χρονών ήθελα να ξεκινήσω τη διαιτησία και εκεί περιγράφω το πώς ξεκίνησα, γιατί ξεκίνησα. Το 84. Και το μεγάλο στοίχημα, ναι. Το μεγάλο στοίχημα ήταν αυτό που ο πατέρας μου δεν έκανε. Του λέω, θα το κάνω εγώ. Δεν το πίστευα. Έτσι, δηλαδή, το να ξεκινάς από τα Σπάργανα και να λες του άπαιξε ένα παγκόσμιο κύπελο δεν είναι εύκολο. Αλλά ήθελα να κάνω έτσι μια γλυκά με τον πατέρα μου. Και τελικά στην πορεία, γιατί ο πατέρας μου είχε πει ότι θα σε παρακολουθήσω. 2 χρόνια δεν κάνεις, θα σου πω εγώ σταμάτα. Αυτό είναι. Και όντως έτσι έγινε και στα 2 χρόνια μου λέει συνέχισε. Όταν έπαιζα τα Champions League... Σκληρή τύπη.
Ήταν πολύ αυστηροσκεπτής. Εκείνη τη γενιά σκληρή τύπη ήταν. Δηλαδή ήταν μπούλικ μεγάλο να πούμε. Κάτσε να το πούμε, γιατί είναι πολύ ενδιάφερον αυτό που λέει. Είναι μια γενιά ολόκληρη. Αυτή η τύπη το 38 δεν έχει κάπου εκεί, δεν είναι ο πατέρας γεννημένος. Το 39 κάπου. Εκεί κάπου. Ναι. Σκληρή τύπη με τους γιους και με τις κόρες να πούμε. Σαν τις γιατούλες. Έτσι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι στη φωτογραφία και ήταν ο λόγο με τον κύριο Γερμανάκο. Πρέπει να είναι, μάλλον είναι είσοδος από το εκείνο τον τελικό. Το ΑΚΑ. Το ΑΚΑ, ναι. Τότε να καταλάβετε. Και δεν πήγαν καλά. Τους τρεις τύπους. Γινόταν κλήρωση. Πηγαίναν και οι τρεις. Γινόταν κλήρωση. Ποιο θα παίξει τη. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου, το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights, για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.